Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αστυνομία και κοινωνία. Μια εκπομπή της ΠΟΑΣΗ στο Blue Sky, του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία, ημέρα αργίας κυρίως για τους δημόσιους υπαλλήλους. Θα μιλήσουμε για αυτούς βεβαίως εκτενέστερα την προσεχή Δευτέρα με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα του ΟΗΕ για το ρόλο του δημόσιου τομέα, της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας. Απόψε όμως θα σταθούμε στο σοκαριστικό έγκλημα των γλυκών νερών και στη μεγάλη ανατροπή που συντελέστηκε όσον αφορά το αρχικό σενάριο της ληστείας μεταφώνου. Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Υπάρχει έντονη συζήτηση για τον όρο γυναικοκτονία και δεν ξέρω τελικά τι προκαλεί περισσότερο φόβο και τρόμο. Ένα έγκλημα από ληστές ή από κάποιον που έχει το κλειδί του σπιτιού σου. Στο στούντιο είναι μαζί μου απόψε δύο εν ενεργεία συνδικαλιστές αστυνομικοί, η κυρία Σοφία Βαγενά και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΗ, ο κύριος Νίκος Ρήγας. Μέσω Skype θα μιλήσουμε με την κυρία Γεωργία Πετράκη, καθηγήτρια κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και τον βαλιστικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Ραφτογιάννη, ένα αποστρατή αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας. Να δούμε τους καλεσμένους μας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας απόψε, κύριε Ρήγα, κυρία Βαγενά. Και θα έλεγα ότι η ελληνική αστυνομία, κύριε Ρήγα, μας ευνηδίασε ευχάριστα με την έννοια ότι αποκάλυψε αυτό το σατανικό σχέδιο του κατομολογίαν και όχι μόνο δολοφόνου, που παρίστανε το θύμα μιας υποτιθέμενης συμμορίας αλλοδαπών ληστών. Θα ήθελα πραγματικά το πρώτο σας σχόλιο. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, κύριε Σταυρακάκη, στην εκπομπή της ΠΟΑΣΗ. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Να πούμε ότι δεν ήταν μία έκπληξη για εμάς τους αστυνομικούς που γνωρίζουμε. Η ελληνική αστυνομία κάνει καθημερινά εξιχνιάσεις. Είναι αλήθεια ότι αυτό το στιγερό έγκλημα, αυτή η γυναικοκτονία, απασχόλησε την ελληνική κοινωνία 37-38 περίπου μέρες. Με αυτή την εξέλιξη και αυτή την τροπή την οποία πήρε αυτή η υπόθεση, είναι σίγουρο ότι απέδειξε ότι οι ελληνικές αρχές, οι Έλληνες αστυνομικοί, οι υπηρεσίες της αστυνομίας είναι αποτελεσματικές. Δουλεύουν με μεθοδικότητα, δεν δουλεύουν με κανόνες επικαιρότητας ή κανόνες πίεσης. Και αυτό φάνηκε το αποτέλεσμα το οποίο φτάσαμε στην ομολογία του ίδιου του δράστη για το έγκλημα το οποίο διέπραξε. Μέσα από ένα έγκλημα το οποίο, εκτός από τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε, αφήνει πίσω του ένα παιδί, ένα μωρό ενός ετών, το οποίο θα μεγαλώσει χωρίς τη μητέρα του και προφανώς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τον πατέρα του. Για μας ήταν, για τις υπηρεσίες, τα εύσημα πρέπει να τα δώσουμε στους συναδέλφους αφενός των ανθρωποκτονιών και βέβαια στους συναδέλφους στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αττικής, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή νυχθημερών, κομμάτι-κομμάτι, συνέθεσαν αυτό το puzzle έτσι ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Αποδείξαμε ότι μπορούν οι αστυνομικοί, οι συνάδελφοί μου και οι υπηρεσίες να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, διότι η αστυνομία, κύριε Σταυρακάκη, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι στον τομέα των εξιχνιάσεων, μία από τις καλύτερες αστυνομίες του δυτικού κόσμου. Έτσι είναι, όταν δείχνει επαγγελματική επάρκεια βεβαίως, έτσι συστηματική μεθοδική εργασία, έχουμε αποτελέσματα και κυρίως όταν η αστυνομία μας δεν υποκύπτει σε στερεότυπα. Γιατί από στερεότυπα και ιδεολειψίες, άλλο τίποτα στην ελληνική κοινωνία και στον κρατικό μηχανισμό, θα έλεγα καμιά φορά. Πολλές φορές η αστυνομία δεν αφήνεται να δουλέψει μόνη της όπως πρέπει να δουλέψει, όπως μπορούν τα στελέχη της. Παρόλο που πέρασαν μετά από μια δεκαετία μνημονίων, μια δύσκολη περίοδο όπου και το προσωπικό είχε δυσκολίες, αλλά και τα μέσα ήταν όλο και λιγότερα, είδαμε ότι τελικά σιγά σιγά, ακόμα και με λιγότερα μέσα, η εμπειρία, η τεχνογνωσία των συναδέλφων αυτών των υπηρεσιών δημιουργούν αυτά τα αποτελέσματα. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ποτέ ότι έχουμε και άλλες υποθέσεις ανεξιχνίαστες, που σημαίνει ότι πρέπει να... Βάλτε μια ανωτελεία, κύριε Ρήγα, θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Κυρία Βαγενά, θέλω να μας πείτε εσείς ως αξιωματικός της αστυνομίας πώς ασχοληθήκατε με αυτό το φλέγον κέριο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στους συναδέλφους τόσο της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, του Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Καταζωής και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά που έδειξαν προκειμένου να φτάσουμε στην εξιχνίαση της δολοφονίας της Κάρολάιν. Όπως τονίσατε κι εσείς, η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους, αφορά όλη την κοινωνία μας και γι' αυτό πρέπει όλοι οι φορείς να δείξουμε τη δέουσα προσοχή προκειμένου να δουλέψουμε πάνω στην πρόληψη τέτοιου είδους εγκλημάτων.
Τώρα πώς έφτασα εγώ στο σημείο να ασχοληθώ με το κομμάτι. Η ιστορία πάει πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουνα σε αστυνομικό τμήμα των Αθηνών, σε κεντρικό αστυνομικό τμήμα, όντας αξιωματικός υπηρεσίας. Ασχολούμουν με θέματα ενδοικογενειακής βίας για αρκετά χρόνια και συνειδητοποίησα ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν αρκεί μέσα στα πλαίσια του αστυνομικού τμήματος, δεν μπορεί να έχει απόδοση. Όσο και να θες να προσεγγίσεις την επιζήσασα, όσο και να θες να προσφέρεις, είναι πολύ δύσκολο μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο που δίνεται. Μάλιστα, υπήρχε στα παλαιότερα χρόνια υπήρχε στην αστυνομία, στους αξιωματικούς υπηρεσίες και ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε με αυτόν τον τρόπο και τον αξιωματικό υπηρεσίας να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Και απ' την άλλη, ψυχολόγος μπορούσε να προσεγγίσει ψυχολογικά το θύμα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι θύμα μπορεί να είναι ακόμα και το παιδί, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσεγγίσεις. Άρα χρειάζεται πέρα από τον αστυνομικό και ένας ψυχολόγος, εσείς, ο οποίος να μπορέσει να ξεκλειδώσει το κομμάτι. Εσείς ζήσατε την ανάγκη, επομένως, της ίδρυσης ειδικών εξειδικευμένων υπηρεσιών. Έτσι, αυτό βιώσατε ως αξιωματικός υπηρεσίας. Μάλιστα. Βέβαια, σε πρώτη φάση έγινε εθελοντικά. Φτιάξαμε μια, να το πω έτσι, μια λυσίδα πολλές γυναίκες που κάναμε αξιωματική υπηρεσία, μέχρι που όταν εκλέχθηκα στο συνδικαλισμό της ελληνικής αστυνομίας και με τίμησαν οι συνάδελφοί μου με το ψήφο τους. Έκανα εισηγητικό, κάναμε αρκετές ομιλίες πάνω στο θέμα της ενδοικογενειακής βίας και της δημιουργίας ενός τμήματος στην αστυνομία που ασχολείται με κακοποιημένες γυναίκες και με τέκνα. Και εν τέλει φτάσαμε στην ευχάριστη θέση να δηλώσω 23 Τετάρτου του 2019 να ιδρυθεί με ΦΕΚ τμήμα αντιμετώπισης ενδοικογενειακής βίας στην αστυνομία. Μάλιστα. Και μετά το Νοέμβριο του 2019 προχώρησε το Υπουργείο μας στην λειτουργία και στη στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος. Βλέπουμε ήδη και την κυρία Πετράκη, την καθηγήτρια κοινωνικής πολιτικής Παντίου. Καλησπέρα, ευχαριστώ κυρία Πετράκη που είστε μαζί μας απόψε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε να μιλήσω μαζί σας και να συζητήσω μαζί σας για ένα τέτοιο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως. Έχουμε άλλη μια γυναικτοκτονία και θέλω να σας ρωτήσω έτσι ευθέως, γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το έγκλημα αυτού του είδους ξεχωριστά από τις λοιπές ανθρωποκτονίες. Παρακολουθείτε τη συζήτηση. Υπάρχει έντονη έτσι συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχουν και συγκρούνται διαφορετικές προσεγγίσεις, απόψεις θα έλεγα. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι ο όρος, όπως είπατε πριν, είμαι καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πάντιο και διευθύνω το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου. Στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου έχουμε αποκτήσει μία τεχνογνωσία, παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια τα θέματα της βίας κατά των γυναικών και έχουμε γράψει και συγγράψει γύρω από τις γυναικοκτονίες, οι οποίες πληθαίνουν. Αν μη τι άλλο, η ορατότητά τους τα τελευταία χρόνια. Μπαίνω λοιπόν κατευθείαν στο θέμα της ερώτησής σας. Ο όρος ανθρωποκτονία συσκοτίζει μία κατάσταση πραγμάτων που είναι άνηση ανάμεσα στα φύλλα. Δεν μας λέει τίποτα για τις σχέσεις ανδρών και γυναικών. Ο όρος γυναικοκτονία εξειδικεύει τον όρο ανθρωποκτονία για να αναδείξει την έφυλη βία. Το να σκοτώνεις μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα πρέπει να είναι, να γίνει ένας επιβαρυντικός όρος του κινήτρου του φόνου και όχι όπως το παρελθόν να συνιστά ελαφρυντικό ως έγκλημα τιμής. Μάλιστα. Στην νομοθεσία, αν και υφίσταται έγκλημα με ρατσιστικό κίνητρο ή με αντισημιτικό κίνητρο, δεν υφίσταται έγκλημα λόγω μισογυνισμού. Αν λοιπόν με ρωτήσετε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να οριστεί ως ποινικό αδίκημα, θα σας πω τα εξής. Αν χρησιμοποιήσουμε το σωστό όρο για να ορίσουμε μία κατάσταση, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και αυτό έχει τις συνέπειες του. Πρώτον, μας επιτρέπει να αγγίξουμε μία πραγματικότητα, κάτι που μέσα από τη δύναμη τις λέξεις γίνεται ορατό. Επίσης, μας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα. Αν ονομάζουμε τους φόνους γυναικών με το όνομά τους και σταματήσουν να κοσμούν τις στήλες της ποικίλης ύλης
στις ειδήσεις και με εξωτικούς, παραπλανητικούς μερικές φορές τίτλους του στυλ «Τον τύφλωσε το πάθος» κλπ. Η πληθώρα τους και τα κοινά κίνητρα που τους υποκινούν θα τους αναδείξουν σε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Απ' την άλλη, αν γίνει δεκτός ένας νομικός ορισμός του φόνου, θα επηρεάσει τον τρόπο που γίνεται η έρευνα και τα κριτήρια που θα τεθούν θα διευκρινίζουν το χαρακτήρα του φόνου, αν είναι ή όχι γυναικοκτονία, ενώ η ύπαρξη της έννοιας θα κάνει δυνατή την εφαρμογή πιο αυστηρών καταδικαστικών αποφάσεων. Μάλιστα, πολύ συνοπτικά, αυτή ήταν η απάντηση. Περιγράφετε έτσι την επιστημονική σας προσέγγιση και άποψη. Κύριε Ρήγα, είπαμε νωρίτερα ότι αξίζουν πολλών συγχαρητηρίων πολλές υπηρεσίες έτσι, της ελληνικής αστυνομίας που συνέβαλαν σε αυτήν την εξιχνίαση με τον τρόπο που έγινε τελικά. Η ΠΟΑΣΥ όλο αυτό το διάστημα ακολούθησε μία αξιοπρεπή στάση και δεν συνέβαλε στην κοινωνική δηλητηρίαση μέσα από αναλύσεις και σχόλια για το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Ένα φαινόμενο που απαντάται δυστυχώς στις μέρες μας με διάφορους πρωταγωνιστές και τελικά είχε δίκιο για αυτήν την επιλογή, θα έλεγα. Κύριε Σαβρακάκη, αν με επιτρέψετε λίγο πριν να σας πω ότι το αποτέλεσμα κάποιων εξελίξεων έχει να κάνει και με μια πατριαρχική οικογένεια που έχει δομηθεί εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Και αντιλαμβάνεστε ότι η βία κατά των γυναικών, ναι, και η βία κατά των παιδιών έχουν να κάνουν και με αυτό το φαινόμενο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βέβαια έχουν πάρθει κάποια μέτρα, όπως είπε και η κυρία υπαστυνόμος, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να απευθυνθούν οι γυναίκες. Γι' αυτό και εμείς οι αστυνομικοί που καθημερινά αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα, καλούμε τον κόσμο, καλούμε τις γυναίκες να μιλάνε αφενός στο συγγενικό τους χώρο και βέβαια να μιλάνε στις υπηρεσίες. Υπάρχει ανωνυμία, δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει έμπειρο δυναμικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει αυτές τις κυρίες. Όσον αφορά αυτό που είπατε, η ΠΟΑΣΥ από την πρώτη στιγμή που το στιγερό αυτό έγκλημα πήρε τη δημοσιότητα που πήρε, κάτι σε μια υπεύθυνη στάση. Άλλωστε, πρέπει να το πούμε πολλές φορές, κύριε Σταυρακάκη, ότι όποιοι κατέχουν το δημόσιο λόγο πρέπει να είναι πάντα προσεκτικοί. Ο δημόσιος λόγος ζυγίζεται. Δεν είναι μόνο προνόμιο, είναι και ευθύνη. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση, κράτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία μια σταθερή γραμμή, υποστηρίζοντας τους συναδέλφους οι οποίοι νυχθημερών δουλεύουν, χωρίς να χρειαστεί να εισέρχεται σε λεπτομέρειες που αφορούν την προανάκριση και πρέπει εκ των πραγμάτων να είναι μυστικές, γιατί μπορεί να ακυρώσει στην πράξη την προσπάθεια των συναδέλφων. Απαιτείται σοβαρότητα σε κάθε περίπτωση, έτσι και η επικοινωνιακή πολιτική της ελληνικής αστυνομίας έχει και αυτή τα προβλήματά της. Εδώ βέβαια να πούμε, με αφορμή αυτό που είπατε, ότι έγιναν κάποιες προσθήκες, κάποιες αναδιατάξεις στην επικοινωνιακή πολιτική του αρχηγείου με δύο νέους συναδέλφους οι οποίοι το τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουν την παρουσία τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πραγματικά χρειάζεται το αρχηγείο να έχει μια εξωστρεφής πολιτική έτσι ώστε και η κοινωνία να ενημερώνεται και οι πολίτες και βέβαια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θέλουν και αυτά με τη μεριά τους να ενημερώσουν τους πολίτες. Με ενημερώνω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό, να επικοινωνήσουμε με την κυρία Πετράκη. Κυρία Πετράκη, σας παρακαλώ μείνετε λίγο ακίνητοι αν έχετε την καλοσύνη όταν μας μιλάτε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας και θα ήθελα στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία. Παρακαλώ την κάρτα Β1 αν μπορούμε να δούμε σε αυτό το σημείο και θέλω να έρθω στην κυρία Βαγιανά να δούμε λίγο έτσι πώς καταγράφει όλο αυτό το πρόβλημα που περιγράφουμε η ελληνική αστυνομία αλλά και διάφορες άλλες στατιστικές υπηρεσίες. Έτσι, μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική βία από το σύντροφό της. Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. 40% με 50% των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. 500.000 έως 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται παράνομα κάθε χρόνο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστική εργασία. 50 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα, παρακαλώ, λόγω της ενδοοικογενειακής βίας. Τη δεκαετία 2007-2016 οι ανθρωποκτονίες με θύματα γυναίκες κυμαίνονται μεταξύ 25 έως 35% του συνόλου των ανθρωποκτονιών ετησίως.
Μάλιστα. Έχουμε και τους τελευταίους 12 μήνες 10 γυναικοκτονίες. Δεν ξέρω αν είναι πλέον και περισσότερες, κυρία Βαγενά. Είναι περισσότερες. Έτσι, περισσότερα από 33.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκαν στην ελληνική αστυνομία την τελευταία δεκαετία. Και η βία αυξήθηκε μέσω πανδημίας κατά 20% και κατά περίπου 30% σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό το τελευταίο, ειδικότερα με την πανδημία. Ναι, να συμπληρώσω λιγάκι σε αυτό που είπε ο συνάδελφός μου, ο κύριος Ρήγας, ότι θα συμφωνήσω μαζί του ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο λόγο μας και σε μια εποχή εν μέσω πανδημίας που ο κόσμος πρέπει να μας νιώσει ότι είμαστε κοντά τους. Δεν πρέπει να είμαστε απέναντί τους. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε οι πολίτες να έρθουν κοντά μας και να μας μιλήσουν και εμείς να δείχνουμε κάτι άλλο. Άρα φυσικά και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι μας στο δημόσιο λόγο. Τώρα, όσον αφορά τους συγκεκριμένους αριθμούς, είδαμε αριθμούς. Πίσω όμως από αυτούς τους αριθμούς κρύβονται γυναίκες, κρύβονται θύματα, κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι ίσως δεν πρόλαβαν να ενημερώσουν για την κακοποίηση τους ή να καταγγείλουν την κακοποίηση την οποία δέχονταν. Mm-hmm. Σίγουρα από το 2014 κάποια άλλα στοιχεία που θα ήθελα να αναφέρω, έως το 2017 περισσότερα από 13.700 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα και στο σύνολο, στα θύματα, από το ποσοστό των συνόλων, 70% αποτελούν γυναίκες. Mm-hmm. Με μάλιστα τραγική κατάληξη αυτών, πολλές φορές και ο θάνατος. Αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα που πρέπει φυσικά να μας απασχολήσει, γιατί μιλάμε για ραγδαία αύξηση της πανδημίας και εν μέσω εγκλεισμού στο σπίτι μας, πολλά θύματα βρίσκονται εγκλωβισμένα με τον κακοποιητή τους. Είτε είναι παιδί, είτε είναι γυναίκα, ή πολλές φορές, γιατί να μην είναι και ο άντρας. Πολλές φορές είναι και ο άντρας ο οποίος δέχεται ψυχολογική κακοποίηση, κοινωνικό αποκλεισμό από φίλους και από συγγενείς. Απλά είναι σε μικρότερο ποσοστό, γι' αυτό και αναφέρομαι στις γυναίκες, γιατί εκεί είναι το περισσότερο πρόβλημα και εντοπίζεται εκεί. Κυρία Πετράκη, τα στατιστικά στοιχεία κάτι μας δείχνουν, έτσι. Το πρόβλημα είναι ορατό. Δεν μπορούμε πλέον να το κρύψουμε κάτω από το χαλί. Και θέλω να σας ρωτήσω το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η ενδοοικογενειακή βία. Πώς το προσεγγίζετε εσείς? Να σας πω, κύριε Σταυρακάκη, ότι σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα συγκριτικά στοιχεία για την έκταση και τη φύση της βίας προς τις γυναίκες, διότι γενικά και στην Ελλάδα οι γυναίκες δεν καταγγέλουν τη βία που υφίστανται. Βεβαίως, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αύξηση των καταγγελιών. Κάτι που σημαίνει ότι αυξάνεται η ορατότητα του προβλήματος. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημά σας, ναι, η ύπαρξη της βίας κατά των γυναικών και των γυναικοκτονιών ριζώνεται στις πατριαρχικές μας κοινωνίες. Το να γεννηθείς γυναίκα στις κοινωνίες μας σε καθιστά κτήμα του άντρα και κατώτερη του. Οθώντας στα άκρα αυτό το συλλογισμό, ένας άντρας μπορεί να θεωρήσει ότι έχει δικαίωμα πάνω στη ζωή και στο θάνατο κάποιος που του ανήκει. Γι' αυτό το λόγο η γυναικοκτονία μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο ακραία μορφή βίας, η κορύφωση, αν θέλετε, της βίας κατά των γυναικών. Βεβαίως, όπως είπαμε πριν και όπως είπε και ο προλαλής σας, ο κύριος αστυνομικός, Ρήγας, η κυριαρχία των ανδρών πάνω στις γυναίκες είναι ένα φαινόμενο που διασχίζει το χρόνο. Ας πούμε, στο δημοτικό μας τραγούδι υπάρχουν πάρα πολλά ποίηματα και τραγούδια που αναφέρονται σε φόνους ενάντια στις αμαρτωλές κόρες, ενάντια στην άπιστη σύζυγο κλπ. Χοντρικά λοιπόν θα μπορούσα να πω ότι ο πυρήνας της βίας κατά των γυναικών βρίσκεται στον πυρήνα της πατριαρχίας, που είναι ένα σύστημα, έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί στην πατριαρχία. Είναι ένα σύστημα μέσα από το οποίο η γυναίκα καθίσταται υποτελής και κυριαρχούμενη από τον άντρα. Και βεβαίως παίζει μεγάλο ρόλο η οικογένεια στο σύνολό της ως θεσμός. Έτσι, διαπαιδαγώγηση των ναι, παιδιών. Να συμπληρώσω σε σχέση με το περιβάλλον. Ναι.
μπορούμε να πούμε ότι μέσα από την οικογένεια οι άνθρωποι μαθαίνουν τις σχέσεις κυριαρχίας. Ποιος θα πλύνει τα πιάτα, ποιος θα μαγειρέψει, ποιος θα πάρει αποφάσεις, πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Τα παιδιά εκπαιδεύονται στις σχέσεις κυριαρχίας ή στις σχέσεις ανισότητας και ισότητας όταν υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Όμως δεν είναι μόνο η οικογένεια. Υπάρχει ένας θεσμικός μισογενισμός που παίρνει ακραίες μορφές σε κάποιους θεσμούς, ας πούμε στην αστυνομία. Μέσα στην αστυνομία βλέπουμε ένα θεσμικό μισογενισμό ο οποίος δεν βοηθάει καθόλου τα θύματα όταν ζητούν βοήθεια μέσα από περιστατικά βίας που τα θύματα βιώνουν. Ξέρουμε πάρα πολλά περιστατικά και πολλές από τις γυναικοκτονίες που γίνανε τελευταία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στοιχεία που μας δείχνουν ότι η αστυνομία η ίδια αδιαφορεί. Τα θύματα ζήτησαν προστασία από την αστυνομία, δεν τους παρέχει, δεν τους δόθηκε καμία προστασία, αντίθετα αντιμετώπισαν αδιαφορία. Θα το δούμε αυτό, διότι υπάρχουν προτάσεις όντως. Κυρία Πετράκη, υπάρχουν όντως προτάσεις για αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών της ελληνικής αστυνομίας. Έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια, έτσι έχει μπει. Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες και παρεμβάσεις. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν έχετε την καλοσύνη, έτσι. Βεβαίως. Πώς θα περιοριστεί αυτό το φαινόμενο, τι πρέπει να γίνει, έχετε κάποιες προτάσεις καταθέσει στο δημόσιο λόγο? Βεβαίως, έχουμε καταθέσει προτάσεις. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια ανοχή και μια συγκάλυψη των θεμάτων της βίας. Έτσι, μέσα από ακαδημαϊκές έρευνες που έχουμε κάνει, μέσα από διδακτορικά, φαίνεται πόσο δύσκολο είναι για τις γυναίκες να βγουν μπροστά και να καταγγείλουν. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Απαιτούνται συνέργειες. Απαιτούνται συνέργειες. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κυρία Πετράκη. Ένα τελευταίο παράδειγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε διάλειμμα, σας παρακαλώ πολύ. Να κλείσουμε εδώ την επικοινωνία μας, τη σύντομη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Κυρία Βαγενά, δεν ξέρω αν θέλετε έτσι. Πάμε σε διάλειμμα κατευθείαν σε αυτό το σημείο. Λίγη υπομονή. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, αστυνομία και κοινωνία, εκπομπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στο Blue Sky. Το θέμα μας απόψε, η ενδοοικογενειακή βία, δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ένα φλέγον ζήτημα με αφορμή και την εξιχνίαση της αποτρόπαιας δολοφονίας στα γλυκά νερά. Και συζητούσαμε εδώ στο στούντιο για το σφαιρικά όλο αυτό το ζήτημα. Κυρία Βαγενά, θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι στα στατιστικά στοιχεία που αναφέρατε και στην καταγραφή έτσι όπως αυτή γίνεται από την ελληνική αστυνομία. Κατά πόσο αυτά τα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω για την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο από την πλευρά του κάνει, από ό,τι κατάλαβα, κάποιες έρευνες και εκείνο. Όλα αυτά τα στοιχεία καταλήγουν κάπου για να έχουμε μια επιστημονική τεκμηρίωση του φαινομένου στη χώρα μας. Κοιτάξτε, ναι, ο κάθε φορέας κάνει οτιδήποτε μπορεί επιστημονικά πάνω στο κομμάτι αυτό. Εμείς από δική μας πλευρά σαν αστυνομία μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα τμήματα αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Ήδη λειτουργούν, ήδη έχουν στελεχωθεί, άρα αυτό που απομένει είναι η λειτουργία τους. Είμαστε σε πρώιμο στάδιο. Αν όμως λειτουργήσουν, αρχίσουν να έχουν, να διενεργούν προανάκριση, να προσεγγίζουν τα θύματα και να έχουν επαφή, θεωρώ ότι θα αλλάξει και η εικόνα που υπάρχει σχετικά με την αστυνομία στα θέματα αυτά. Και σίγουρα, σε αυτά που είπε η κυρία Πετράκη,
Ο κόσμος μπορεί να το εκλαμβάνει ως αδιαφορία. Δεν είναι όμως, πολλές φορές δεν είναι αδιαφορία αυτό που συμβαίνει, γιατί εγώ έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλά τμήματα λόγω των θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας και πραγματικά υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι, αστυνομικοί οι οποίοι παλεύουν και προσπαθούν και να προσεγγίσουν το θύμα και να το βοηθήσουν και να πάρουν σε δομές τηλέφωνο για να δουν πού μπορεί να φιλοξενηθεί το θύμα κτλ. Απλά όλο αυτό, επειδή είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, όπως σας προανέφερα και στην αρχή, στο ΙΚΙ αστυνομικό τμήμα, ναι, πρέπει να γίνει σε ένα εξειδικευμένο αστυνομικό τμήμα αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας, που να ασχολούμαστε καθαρά με αυτό για να έχει και αποτέλεσμα. Μάλιστα. Φυσικά, να συμπληρώσω, κύριε Σταυρακάκη, αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνο του, ξέχωρα. Πρέπει η αστυνομία, να το πω διαφορετικά, να πάρει και τη συνεργασία του κοινού. Δηλαδή, πρέπει να συνεργαστεί και με τη γειτονιά, να συνεργαστεί με τοπική αυτοδιοίκηση, να έχουμε πληροφορίες για το τι συμβαίνει, ώστε κάποια στιγμή με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, mm-hmm, με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, ώστε να έχουμε να δημιουργηθεί μια αλυσίδα πρόληψης τέτοιων και αποτροπής τέτοιων εγκλημάτων έμφυλης βίας. Έτσι, κύριε Ρήγα, ανάλογες προτάσεις έχουν κατατεθεί και από την δική σας πλευρά, έτσι. Πάντως, κύριε Σταυρακάκη, πραγματικά είναι θλιβερό 40 χρόνια περίπου μετά τη δεκαετία του 80, όπου έγιναν οι πρώτες, έπεσε ο πρώτος σπόρος για την ισότητα των γυναικών, να μιλάμε σήμερα, ακόμα και σήμερα, για ενδοοικογενειακή βία, για βία κατά των γυναικών, και να μην έχει βρει ακόμα η γυναίκα τη θέση που της αρμόζει στο κοινωνικό σύνολο. Σε αυτό, βέβαια, το κλειδί για αυτό το πράγμα είναι η χειραφέτηση, η περαιτέρω χειραφέτηση των γυναικών. Οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν στην εργασία, όχι μόνο στο σπίτι, στα κοινωνικά μέτωπα, στα κοινωνικά δρόμενα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην πολιτική, να βρίσκονται παντού σε όλους τους χώρους, ακόμα και σε υψηλά σημεία και σε υψηλές θέσεις, έτσι ώστε να καταλάβουμε όλοι, ακόμα και αυτοί οι νοσηροί εγκέφαλοι που έχουν μείνει, ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Έτσι. Το συνδικαλιστικό κίνημα και εμάς έχει κάνει μεγάλες κινήσεις. Μην ξεχνάμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο, μια καλή, πολύ καλά, καλή οργανωμένη γραμματεία γυναικών, η οποία ουσιαστικά το όργανο αυτό, τα προβλήματα των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν στις υπηρεσίες, τα λύνουν και τα αναδεικνύουν και τα λύνουν. Και βέβαια έχει κάνει και πάρα πολλές δράσεις, όπως μαστογραφίες, όπως αιμοδοσίες από γυναίκες και την πρόληψη. Έχει κάνει μεγάλες προτάσεις. Βέβαια δεν φτάνει μόνο αυτό, θέλει περαιτέρω προσπάθεια. Η ενδοοικογενειακή, όπως είδατε τα στατιστικά που δείξατε, το έγκλημα το ενδοοικογενειακό, τίνει να περάσει σε θύματα ακόμα και το οργανωμένο έγκλημα. Μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα που και έχουμε λιγότερους νεκρούς από τους γυναικοκτονίες. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Όπως είπε όμως και η κυρία Βαγενά, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μεγάλες προσπάθειες. Οι συνάδελφοι δε που είναι εκεί και υπηρετούν, εκπαιδεύονται και με σεμινάρια και σε επαφή με ψυχολόγους που βρίσκονται, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν. Ξέρετε, ένα θύμα είναι πάρα πολύ δύσκολο αφενός να παραδεχτεί ότι είναι από μόνο του θύμα και βέβαια να καταγγείλει το πιο κοντινό συγγενικό του πρόσωπο που ενδεχομένως είναι ο άντρας. Επίσης, το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή έχουμε και μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών από μια χώρα σε μια άλλη, πρέπει να δούμε ότι υπάρχει και μια κουλτούρα η οποία έρχεται από πιο υποανάπτυξη, να μου επιτραπεί η έννοια, χώρες. Υπάρχει μια άλλη κουλτούρα η οποία ενσωματώνεται με την κουλτούρα του δυτικού κόσμου. Θέλει εκεί μια προσπάθεια, όπως και βέβαια με το τράφικινγκ των ανηλίκων και πολλά άλλα. Λοιπόν, για να δούμε στο σημείο αυτό τι έγινε τελικά και στα γλυκά νερά μέσα από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Μπορούμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Ραυτογιάννη, τον βαλιστικό αναλυτή, ένα αποστρατή αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας. Καλησπέρα, κύριε Ραυτογιάννη. Σας ευχαριστώ που είστε πάλι μαζί μας απόψε. Η νέα τεχνολογία, έχουμε πει πολλές φορές, καλησπέρα, είναι όπλο στα χέρια των κακοποιών. Στην περίπτωση του δολοφόνου της Καρολάιν όμως συνέβη το αντίθετο. Πώς το εξηγείτε αυτό? Καταρχάς, καλησπέρα κύριε Σταυρακάκη, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο πιλότος, ο σιζυγοκτόνος, υποτίμησε την αστυνομία. Θεωρώ ότι υπερεκτίμησε τον εαυτό του. Δεν αξιολόγησε ή δεν γνώριζε τις τεχνολογικές δυνατότητες και εδώ δεν θέλω να αναφερθώ σε επιμέρους στοιχεία, γιατί δεν μας επιτρέπεται από αυτή την εκπομπή και όπως από καμία εκπομπή να κάνουμε μάθημα σε αυτούς που θα σκεφτούν ή θα πράξουν κάτι ανάλογο. Αλλά η αστυνομία εξ αρχής είχε την υποψία
προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, την αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό επιστημονικό τρόπο και έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα στο οποίο έφτασε. Λέτε λοιπόν ότι δεν υποτίμησε, υποτίμησε τις δικές του δυνατότητες. Υπερεκτίμησε τις δικές του δυνατότητες. Η ελληνική αστυνομία καθυστέρησε στο να αποκαλύψει αυτά τα πιστήρια του εγκλήματος, διότι γεννάται και ένα τέτοιο ερώτημα. 37 μέρες κυκλοφορούσε ελεύθερος, ενώ τα πιστήρια ήταν εκεί από την αρχή. Μέσω της τεχνολογίας, τα εγκληματολογικά εργαστήρια από την πρώτη στιγμή εργάστηκαν. Ναι. Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται και από τα μέσα και από την κοινωνία γενικότερα. Ναι. Εγώ θέλω να σας αναφέρω το εξής. Από την αρχή υπήρχαν στοιχεία που οδήγησαν σε υποψίες και τα οποία προκάλεσαν πολλά ερωτηματικά στις αρχές. Αυτά είναι εκείνα τα στοιχεία που όθησαν στην εξιχνίαση. Η αστυνομία, να ξέρετε, σε ανάλογες περιπτώσεις θέτησε διακριτική παρακολούθηση όλους τους εμπλεκόμενους. Ένας από αυτούς εν προκειμένου ήταν και ο σύζυγος. Επομένως, ήλεγχε κάθε στοιχείο. Απλώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε ένα πρώιμο στάδιο δεν μπορούν να δοθούν στοιχεία που υπάρχουν, ούτε καν να εκφραστούν υποψίες, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στην ίδια την έρευνα, όσο και εν κατακλείδη στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Άρα είναι μια πάγια προανακριτική τακτική, ορισμένα πράγματα να μην κοινοποιούνται και δεν υπάρχει λόγος να κοινοποιηθούν πριν αυτά φτάσουν σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν αποδείξεις που μπορούν να δέσουν και να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση. Εδώ έπαιζε όμως δυνατά από την αρχή, ξέρετε πολύ καλά, το σενάριο της ληστείας με τα φόνο και μάλιστα κάποιοι φωτογράφησαν και τους δράστες ότι είναι ενδεχομένως αλλοδαποί. Συνελήφθη μάλιστα και στα σύνορα κάποιος, αλλοδαπός έτσι. Αυτά εντάσσονταν πού, σε κάποια ενδεχομένως επικοινωνιακή τακτική. Εντάσσονται μέσα, κύριε Σταυρακάκη, εντάσσονται πέραν της όποιας πρακτικής ή τακτικής, εντάσσονται και στο πλαίσιο ότι η κάθε ανακριτική αρχή είναι υποχρεωμένη να ελέγξει, να συναξιολογήσει και να εξετάσει όλα τα στοιχεία που της προσφέρονται από την οποιαδήποτε πλευρά. Ξέρετε ότι και ο αποκλεισμός είναι μέθοδος ταυτοποίησης. Είναι μέθοδος με την οποία εξάγονται αποτελέσματα που ισχυροποιούν ένα κατηγορητήριο ή ένα μη κατηγορητήριο. Άρα ο αποκλεισμός σε αυτή την περίπτωση ήταν αναγκαίος και οδήγησε τελικά πρώτον, στην απουσία συνεργών με τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία, κάτι το οποίο και αυτό ήταν διερευνούμενο, ναι, αλλά και δεύτερον οδήγησε στην ενοχοποίηση του συζύγου, του πιλότου. Υπάρχει περίπτωση κάποια από αυτά τα στοιχεία να καταπέσουν στην πορεία της διερεύνησης της ποινικής της υπόθεσης? Τι λέει η αίσθησή σας, η εμπειρία σας? Να σας πω, τα πιστήρια, να ξέρετε, τα ευρήματα και τα στοιχεία γενικότερα είναι ατράνταχτα. Αποτελούν σιωπηλούς μάρτυρες που δεν καθοδηγούνται, δεν επηρεάζονται και αποτελούν ισχυρή ένδειξη, ισχυρότατη μάλιστα ένδειξη, έναντι των όποιων μαρτυρικών καταθέσεων. Οι μεθοδολογίες δε που ακολουθούνται τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αλλά και στην προανακριτική διαδικασία είναι σύμφωνες με τα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ειδικά των εγκληματολογικών ερευνών με εργαστηριακά πρότυπα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το εύρος όμως τελικά της δικανικής αξιολόγησης θα κριθεί από ένα δικαστήριο και από τη συναξιολόγηση όλων εκείνων των στοιχείων που θα προκύψουν τόσο στην ανάκριση όσο και στην επακροατηρίου διαδικασία. Από εκεί και πέρα είναι θέμα δικαστηρίου. Τα πιστήρια όμως αυτά καθεαυτά είναι αδιαμφισβήτητα. Και εδώ θα ήθελα να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Ξέρετε, η προανακριτική αρχή δρά σαν ένα γιατρό, να το πούμε ιατρικά που είναι ευρέως κατανοητό. Δρά σαν ένα γιατρό, ένα παθολόγο. Τι κάνει ο παθολόγος όταν τον επισκεφτείτε? Παραγγέλνει εξετάσεις στα μικροβιολογικά και στα απεικονιστικά εργαστήρια. Την πάθηση και την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής δεν θα την κάνει ο μικροβιολόγος ή ο ακτινολόγος, θα την κάνει ο παθολόγος, που συναξιολογεί όλα τα εργαστηριακά ευρήματα. Επομένως, επειδή εγώ προέρχομαι από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συναξιολογούμε τα ευρήματα που άπτονται της δικής μας ειδικότητας, να τα εξετάζουμε με τον καλύτερο τρόπο και η τελική τους ερμηνεία εναπόκειται
πρώτα στην προανακριτική, στη συνέχεια στην ανακριτική και τέλος στην επακροατηρίο διαδικασία. Τελικά σας ξάφνιασε ο τρόπος που ομολόγησε ο δράστης? Καθόλου. Καθόλου. Καταρχάς όλο αυτό το διάστημα, επειδή ο ίδιος ήξερε, πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία του και να δούμε ότι ο ίδιος ήξερε τι έχει κάνει, προσπαθούσε απεγνωσμένα να καλύψει τις πράξεις του και μία σοβαρή κίνηση που έκανε η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής είναι ότι τον συνέλαβε την ώρα του μνημοσύνου και πριν καλά-καλά περαιωθεί αυτό. Όχι γιατί φοβόταν μην φύγει, γιατί ήταν σίγουρα είχε τεθεί υπό παρακολούθηση. Αλλά το κυριότερο να του δημιουργήσει την ψυχολογική εκείνη φόρτιση σε ένα ήδη βεβαρημένο ψυχολογικό φορτίο το οποίο είχε, το οποίο τον εξανάγκασε με την παρουσίαση των ατράνταχτων στοιχείων που υπήρχαν σε συνδυασμό και με τα ψηφιακά δεδομένα που εξετάστηκαν, να ομολογήσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα παρά τον όποιο σχεδιασμό του είχε κάνει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ένα τελευταίο όσον αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας, κύριε Ραυτογιάννη, που πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ενδεχομένως και ένας ανταγωνισμός. Τι οπλοστάσιο διαθέτει η αστυνομία και τι κακοποιεί τελικά. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρονται, ναι, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ξέρετε, η τεχνολογική εξέλιξη, έχουμε κάνει και άλλη συζήτηση πάνω σε αυτό το αντικείμενο μαζί, κυρία Σταυρακάκη, αλλά η τεχνολογική εξέλιξη σύμφωνα με τα επιτεύγματα της επιστήμης σήμερα παράγει εκείνα τα τεχνολογικά αποτελέσματα που παρέχουν μία αμφίδρομη χρήση τόσο στις αρχές όσο και στους κακοποιούς. Στα άτομα τα οποία έχουν παραβατική συμπεριφορά, να τα πούμε έτσι. Κάθε φορά ακολουθεί, ανάλογα με τα δεδομένα της υπόθεσης, διαφορετική προσέγγιση, επιστημονικοτεχνική προσέγγιση, τόσο η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και οι ανακριτικές αρχές. Και αυτό γίνεται γιατί, όπως είχαμε ξαναπεί, δεν μπορεί να στοκάρουν όλο τον εξοπλισμό που υπάρχει και να μην μας χρειαστεί ποτέ. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή να έχει βγει καινούριο και να είναι άχρηστο. Λοιπόν. Άρα, κάθε φορά εκμεταλλευόμεθα αυτό το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί προκειμένου να οδηγηθούμε στο ένα τελικό αποτέλεσμα που στην κατάληξη είναι η απόδοση κατηγοριών και κάτω από ένα επιστημονικό πλαίσιο. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ραυτογιάννη, που ήσασταν και μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρία Βαγενά, έρχομαι σε εσάς. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να δούμε πώς αντιδρούν τα θύματα όταν δέχονται τη βία στο σπίτι τους. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι αυτό, ναι, της απόψινής μας συζήτησης. Εσείς έχετε βιώσει, είπατε, και ως αξιωματικός υπηρεσίας όλη αυτή την αγωνία των θυμάτων πολλές φορές. Η ενδοοικογενειακή βία, καταρχήν, όπως προανέφερα, αφορά άντρες, γυναίκες και παιδιά. Θα εστιάσουμε κυρίως στις γυναίκες, όπου τα θύματα περίπου είναι 70% των θυμάτων, μάλλον, ενδοοικογενειακής βίας. Είναι θύματα τα οποία νιώθουν ενοχή, νιώθουν ότι αυτό που βιώνουν τους αξίζει, έχουν σίγουρα χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πολλές φορές δεν έχουν και ασφαλείς επιλογές ως προς το τι θα κάνω την επόμενη μέρα. Εάν πάω και καταγγείλω τον άντρα μου που με κακοποιεί και έχω μαζί μου ένα ή δύο ανήλικα τέκνα, κάτι το οποίο το είχα δει και πρακτικά, τι κάνω την επόμενη μέρα ή τι κάνω την ίδια μέρα. Ναι. Και αν υπάρχουν κάποια πρόσωπα εμπιστοσύνης ή κάποιος φίλος ή συγγενής που μπορεί να πάει, καλώς. Αν δεν υπάρχει... Άρα λοιπόν είναι θέματα που όταν μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα πρέπει να λύνονται όλες αυτές, να υπάρχουν ολοκληρωμένες απαντήσεις. Εργαλεία αστυνομικής προσέγγισης του θύματος. Ακριβώς. Εμείς έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, μία κάρτα και μπορούμε να τη δούμε σε αυτό το σημείο για ποιους λόγους το θύμα δεν αποκαλύπτει τον εφιάλτη που βιώνει. Είναι κάποια τυποποιημένα έτσι κείμενα τα οποία, ναι, παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Είναι η ντροπή, η ενοχή και αίσθηση ότι είναι υπεύθυνη για τη βία που υπέστη κάποια γυναίκα, ο φόβος των αντιπίνων από το δράστη, ο φόβος του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού από τις οικογένειες και τις κοινότητές τους, κοινωνική απομόνωση και αίσθηση ότι πρέπει μόνη της να το αντιμετωπίσει, η χαμηλή αυτοεκτίμηση που μας είπε η κυρία Βαγενά, έτσι. Έχουμε στη συνέχεια την έλλειψη ασφαλών επιλογών για τα παιδιά, έλλειψη ρεαλιστικών επιλογών, αδυναμία φυσικής πρόσβασης σε υπηρεσίες, φόβος για αρνητικές απαντήσεις από παρόχους υπηρεσιών, άγνοια των κατάλληλων
βημάτων, ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια και φόβος έκθεσης και αντιμετώπισης. Όλα αυτά μας λέτε ότι εσείς τα έχετε βιώσει ως εν ενεργεία αστυνομικός. Μάλιστα. Και να σταθούμε. Η κυρία Πετράκη μας είπε και εκείνη νωρίτερα, άφησε κάποια αιχμή. Ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι. Τι κάνει η υπηρεσία για να καλύψει αυτά τα κενά και για να πάει παραπέρα η υπόθεση της αστυνομίας στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ναι, κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θεωρώ ότι ήδη η αστυνομία, στην αστυνομία υπάρχουν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, αστυνομικοί οι οποίοι έχουν όλη τη θέληση να δουλέψουν και να προσεγγίσουν το θύμα και υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το πρόβλημα που υπάρχει δυστυχώς και εν μέσω πανδημίας είναι ότι πρέπει τα αστυνομικά τμήματα, έχουν μάλλον στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει έλλειψη αστυνομικού προσωπικού που είναι ένα άλλο ζήτημα και δεν μπορούν, δεν τους δίνεται η ευχέρεια, τα εχέγγυα μάλλον και οι προποθέσεις για να δουλέψουν όπως θα ήθελαν ίσως. Αυτό είναι ένα άλλο όμως πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα φυσικά ο αστυνομικός ο οποίος θα δείξει εμπιστευτικότητα, ο οποίος θα εξηγήσει αναλυτικά τι πρέπει να κάνει η επιζήσασα ή τι πρέπει να κάνει το παιδί το οποίο κακοποιείται, γιατί πολλές φορές στο αστυνομικό τμήμα μπορεί να φτάνει η μητέρα επειδή το παιδί της κακοποιείται από τον πατέρα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι θύματα είναι και τα παιδιά. Είναι αυτόπτης μάρτυρες τα παιδιά, όπως και στην περίπτωση της Caroline, το 11 μηνών ευρέφος, ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας της μητέρας του. 3,2 εκατομμύρια παιδιά, κύριε Σταυρακάκη, στην Αμερική, κάθε χρόνο βρίσκονται στη θέση αυτή, στη θέση του αυτόπτη μάρτυρα. Και η γυναίκα έχει το δικαίωμα, έχει την επιλογή του να πάει στο αστυνομικό τμήμα και να το καταγγείλει. Το παιδί όμως δεν μπορεί. Και πολλές φορές βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση, γι' αυτό και είναι και ένα πολύ δύσκολο έργο και γι' αυτό πρέπει να ασχοληθεί συγκεκριμένο εξειδικευμένο τμήμα και επιμένω στη θέση μου παρουσία ψυχολόγου για να έχουμε αποτέλεσμα. Μάλιστα, κύριε Ρίγα, ο κύριος Ραφτογιάννης νωρίτερα μας μίλησε και για την επικοινωνιακή πολιτική της αστυνομίας. Κάτι πήγαμε να πούμε και εμείς νωρίτερα. Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν. Έχουμε και το συνδικαλιστικό, τον λεγόμενο λόγο, πολλές φορές που μπερδεύει τα πράγματα. Πολλοί συνάδελφοί σας βγαίνουν και κάνουν κάποιες παρεμβάσεις σε τηλεοπτικά έτσι, πάνελ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια τεράστια σύγχυση. Το εισπράτετε, νομίζω, και νομίζω ότι έχετε κάθε λόγο να μας πείτε πέντε πράγματα. Πρέπει καταρχήν να καταλάβουμε όλοι ότι ακόμα και αν κάποιος έχει το μανδύα, τον συνδικαλιστικό μανδύα, δεν πάβει να είναι αστυνομικός, που σημαίνει ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να στηρίζει το έργο των συναδέλφων και να μην το ακυρώνει στην πράξη από μόνος του. Είπαμε ότι ο δημόσιος λόγος έχει ευθύνες, δεν είναι μόνο προνόμιο και από εκεί και πέρα σε αυτά που είπε ο κ. Ραφτογιάννης θα πω ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις, το έγκλημα έχει αλλάξει μορφή πολλές φορές, άρα πρέπει και η αστυνομία να αντιμετωπίζει την εξιχνίαση με κάποιο άλλο φαινόμενο, με κάποια άλλα μέσα, τα μέσα τα οποία βέβαια έχει την αποκλειστική ευθύνη η πολιτεία να τα παρέχει στους αστυνομικούς. Η πολιτεία οφείλει, εάν θέλει να έχει τέτοιες επιτυχίες εξιχνιάσεις, πρέπει να υποστηρίζει με τεχνολογικά μέσα τις υπηρεσίες, στους αστυνομικούς, όπως είπε και η κυρία Βαγενά, γιατί η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας έχει δύο σκέλη. Αφενός είναι η πρόληψη, δηλαδή ζητάμε υπηρεσίες οι οποίες θα είναι ενισχυμένες με προσωπικό, τα αστυνομικά τμήματα που είναι. Το κύτταρο της κοινωνίας να είναι ενδυναμωμένα με προσωπικό και να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο σε κεντρικά αστυνομικά τμήματα, όχι απλά να υπολειτουργούν, να λειτουργούν καθαρά και μόνο από θέμα τύχης. Και από την άλλη, να έχουμε στο θέμα της εξιχνίασης περιστατωμένο προσωπικό, να έχουμε καλά μέσα, άρτια μέσα, σε συνεργασία βέβαια και με τις αστυνομίες του υπόλοιπου κόσμου, η οποία γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να φτάνουμε στις εξιχνιάσεις. Αυτό είναι υπεύθυνη η εκάστοτε κυβέρνηση διαχρονικά. Γιατί το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Σταυρακάκη, είστε έμπειρος και το γνωρίζετε πολύ καλά, είστε κοντά μας πάρα πολλά χρόνια. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει ακόμα και από το πάνελ της εκπομπής σας ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο? Το λένε όλοι, το παραδέχονται όλοι, και όμως καμιά κυβέρνηση μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει μπει στη διαδικασία να θεσμοθετήσει την επικίνδυνοτητα, να αναγνωρίσει την επικίνδυνοτητα του αστυνομικού προσωπικού, έτσι ως ένα ίστατο φόρο τιμής στα άτομα τα οποία έχουμε χάσει, στους συναδέλφους που έχουμε χάσει εν ώρα υπηρεσίας. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το πολιτικό σύστημα, εκτός διαφορών, έξω από τις οποιασδήποτε διερκιστίδες, να κάτσουν σοβαρά και να αποφασίσουν τι αστυνομία θέλουν. Αυτό το ερώτημα, το τι αστυνομία θέλουμε. Θέλουμε εμείς λοιπόν σαν αστυνομικοί μια σύγχρονη αστυνομία, μια άρτια εκπαιδευμένη διαχρονικά αστυνομία,
διαβίου εκπαίδευσης αστυνομικών, προς συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο μιας υπερεργασίας, η οποία πλέον όσο περνάνε τα χρόνια παίρνει τεράστιες διαστάσεις, και βέβαια σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό του αστυνομικού. Δεν είναι δυνατόν ο αστυνομικός σήμερα το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε πόσοι αστυνομικοί, κύριε Σταυρακάκη, δεν έχουν την πολυτέλεια να πάνε σήμερα τα παιδιά τους για ένα μπάνιο, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή μπορούν να αλλάζουν οι υπηρεσίες. Ξέρετε πόσα προεκτικά διατάγματα γύρω από τα εργασιακά έχουν μείνει στις καλένδες και δεν τηρούνται ποτέ. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να δούμε σοβαρά τι αστυνομία θέλουμε, γιατί από μέσα από εμάς αντανακλά η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο κόσμος σε εμάς. Και εμείς οφείλουμε να το παρέχουμε αυτό στην ελληνική κοινωνία, να νιώθει ασφάλεια. Κρατώ αυτό που μας είπατε για το ρόλο του συνδικαλιστή αστυνομικού και θέλω να επιμείνω. Το είπατε και μόνος σας άλλωστε. Ο κόσμος βλέπει ακραίες πολλές φορές παρεμβάσεις και αναρωτιέται αν τηρούνται οι κώδικες δεοντολογίας. Και αυτό ισχύει και για εμάς τους δημοσιογράφους και για τα μέσα τα οποία δεν ξέρω πού αποσκοπούν και για ποιο λόγο γίνεται καταχρηστική πολλές φορές αυτή η παρεμβατική δράση. Εσείς είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βεβαίως της ΠΟΑΣΗ. Ξέρω ότι το έχετε στην ημερήσια διάταξη και αύριο στη συνεδρίασή σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε δύο λόγια στους τηλεθεατές μας. Εγώ την αίσθηση ότι δεν είναι καθαρά εσωτερική υπόθεση αυτή η ιστορία. Σίγουρα το να ακούγονται διάφορα γύρω από το συνδικαλιστικό κίνημα ή ενδεχομένως να έχουμε παρεμβάσεις από θεσμικούς φορείς, από το αρχηγείο ή από οπουδήποτε, δεν είναι ότι καλύτερο. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχουν ματώσει πάρα πολλοί συνάδελφοι, μου επιτρέψτε μου για τον όρο, έτσι ώστε το συνδικαλιστικό κίνημα να έχει αποκτήσει την αυτονομία του και δυνατότητα δημοσίου και ελεύθερου λόγου. Κάθε πολίτης, κάθε άνθρωπος και κάθε συνδικαλιστής έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, όμως έχει και τις ευθύνες των λόγων του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία θα καθορίζουν τις περαιτέρω εξελίξεις. Ξέρετε κάτι, ας μην αμαυρώνουμε την εικόνα και την επιτυχία μιας αστυνομίας, εάν υπάρχει για παράδειγμα μία άστοχη δήλωση η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν γενικεύουμε σε καμία περίπτωση. Ακριβώς, δεν πρέπει να το γενικεύσουμε. Αλλά πού απολύνεται σε αυτό το φαινόμενο, διότι έχω την αίσθηση ότι πλέον απασχολεί. Δεν είναι αμεμονωμένο περιστατικό. Το από πού οφείλεται, σας είπα και πριν. Αναπαράγουν ότι πουλάει, μπαίνουν στη λογική της εμπορευματοποίησης, της είδησης των πληροφοριών, ακόμα και των πιο στιγερών εγκλημάτων κάποιοι. Κύριε Σταυρακάκη, και των πραγμάτων, πολλοί από εμάς, μηδενός εξαιρούμενο, ακόμα και το ίδιο του εαυτού ή των παριστραμμένων, πολλοί από εμάς είτε δεν είμαστε ανακριτικοί υπάλληλοι, είτε δεν έχουμε ποτέ εκτελέσει τέτοιου είδους προανακρίσεις, είτε ποτέ δεν έχουμε εκτελέσει, όπως η κυρία Βαγενά, ούτε καν αξιωματική υπηρεσία σε ένα τμήμα. Είμαστε σε μια άλλη υπηρεσία. Το να μπερδεύουμε λοιπόν πολλές φορές τους ρόλους είναι πράγματι πάρα πολύ άσχημο, γιατί σας είπα, ακυρώνουμε την προσπάθεια του εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο ασχολείται με την εξυγχνίαση. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή η αστυνομία να περάσει στην επόμενη φάση, η οποία να είναι η εξειδίκευση. Πρέπει ο αστυνομικός να είναι εξειδικευμένος. Αυτός που ασχολείται με το έγκλημα, ασχολείται με το έγκλημα. Αυτός που ασχολείται με το κοινό, να ασχολείται με το κοινό. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια οι αστυνομικοί, ειδικά των αστυνομικών τμήματων, έχουν φορτωθεί ό,τι πάρεργο υπάρχει. Έτσι. Κάθε κυβέρνηση η οποία περνάει, αφήνει και ένα πάρεργο πάνω στις πλάτες του εργαζόμενου αστυνομικού. Γιατί για κάθε θεσμό ο οποίος δεν δουλεύει σωστά, έρχεται η ίδια κυβέρνηση να βάλει ένα αστυνομικό στη θέση του θεσμού. Να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα, να αντιμετωπιστεί και η εγκληματοφοβία όμως. Εγκληματοφοβία, βεβαίως. Μια άλλη παράμετρο. Δεν μπορεί να υπάρχει εγκληματοφοβία. Είμαστε μια ασφαλής χώρα. Δεν πρέπει επουδενή να βγαίνει η εικόνα προς τα έξω ότι δεν είμαστε μια ασφαλής χώρα. Είμαστε μια πολύ ασφαλής χώρα. Και αυτό οφείλεται και σε κατά πολύ μεγάλο βαθμό στο προσωπικό το οποίο κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά και γιατί υπάρχουν οι διαδικασίες έτσι ώστε όλοι μαζί, δικαιοσύνη, αστυνομία, τοπική αυτοδιοίκηση, να μπορέσουμε και βέβαια η οικογένεια, η οποία είναι όπως είπε η Μάλιστα, κυρία Βαγενά. Έχουμε ένα λεπτό μόλις στη διάθεσή μας, κυρία Βαγενά. Θέλω να κλείσω με εσάς. Δεν μιλήσαμε βεβαίως καθόλου για το ευρύτερο περιβάλλον και επειδή χθες στα Πετράλωνα είχαμε ένα κρούσμα βιασμού και είδαμε, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο βίαιο συμβάν ότι αντέδρασε η γειτονιά. Και αυτό είναι κάπως παρήγορο. Είναι παρήγορο, ναι, γιατί συνήθως το πρόβλημα είναι, στην Ελλάδα μάλλον το πρόβλημα είναι το τι θα πει ο κόσμος. Κρατάμε αυτό δυστυχώς και γι' αυτό το συναντάμε και στις κλειστές κοινωνίες και στις επαρχίες.
Όταν λοιπόν αρχίζουν να ανοίγουν τα στόματα, όταν αρχίζουν να αντιδράει η γειτονιά, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, μας χαροποιεί. Είναι ένας δείκτης ότι αρχίζουμε να αντιδράμε μάλιστα. σε όλα αυτά. Και τελειώνουμε σιγά-σιγά. Μάλιστα, και θεωρώ ότι εν κατακλείδη αυτό που πρέπει να σημειώσω είναι ότι πρέπει όλοι να μιλάμε. Είτε συμβαίνει σε ένα συγγενικό, είτε σε ένα φιλικό πρόσωπο. Και κανείς, αυτό που πρέπει να πούμε, είναι κανείς δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεχνάμε ότι η πρώτη γυναίκα, ο πρώτος πολίτης αυτής της χώρας είναι γυναίκα, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί με την Παγκόσμια ημέρα του ΟΗΕ για τις δημόσιες υπηρεσίες. Καλό βράδυ.